σωματεία και φορείς που έχουν πάρει αποφάσεις για την σημερινή κινητοποίηση, τους συναδέλφους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή αψηφώντας τον καιρό που δεν μας κάνει το χατήρι και βρίσκονται σε αυτή την κινητοποίηση, αγωνίζονται και παίρνουν την κατάσταση στα χέρια τους για την υγεία του λαού. Αυτή η συμμετοχή μας γεμίζει ελπίδα, είναι αναγκαία η ενίσχυση της συμπόρευσης των εργαζομένων στην κατεύθυνση της διεκδίκησης άμεσων λύσεων που είναι αναγκαίες εδώ και τώρα. Αρχικά, θα ήθελα να τονίσω πως η ενιαία νοσοκομιακή γιατροί στέκεται στο πλευρό των ηρωικών υγειονομικών στα νοσοκομεία της Γάζας, συνεχίζουν ακλόνητοι να προσφέρουν τις τιτάνιες προσπάθειές τους στην περίθαλψη του ηρωικού λαού της Παλαιστίνης, που υπερασπίζεται την χώρα του κατά της ξένης κατοχής. Καταδικάζουμε απερίφραστα τα συνεχιζόμενα εγκλήματα του Ισραηλινού κράτους, που στρέφεται με βομβαρδισμούς, άρματα και βεμβάσεις του στρατού ενάντια σε αμάχους, ακόμα και μέσα στα νοσοκομεία. Με εκατοντάδες συναδέλφους μας, 200 και πάνω υγειονομικούς στην Παλαιστίνη να έχουν χάσει τη ζωή τους, με φωτογραφίες με νεογέννητα μωρά που είναι τυλιγμένα με κουβέρτες στο πάτωμα, να συγκλονίζουν. Εκφράζουμε αμέριστη συμπαράσταση σε όλο το πανιστιλιακό λαό που διεκδικεί νόμιμα και δίκαια το δικαίωμα να έχει τη δικιά του πατρίδα, το δικό του κράτος, ανεξάρτητο και κυρίαρχο. Απαιτούμε να σταματήσει τώρα ο βομβαρδισμός των νοσοκομείων, απαιτούμε να τερματιστεί η Ισραηλινή κατοχή και η εισβολή στη Γάζα. Συνεχίζοντας για το σημερινό συλλαλητήριο, η κατάσταση που βρίσκεται το ΕΣΥ αυτή τη στιγμή είναι χειρότερη από ποτέ. Η πανδημία έφτασε το ΕΣΥ στα όρια του, με την κυβέρνηση να συνεχίζει την ίδια πολιτική υποστελέχωση της υποχρηματοδότησης και εμπορευματοποίησης του ΕΣΥ, ακολουθώντας πιστά όλες τις προηγούμενες, το οποίο οδηγεί και ακριβώς σε αυτά τα τεράστια προκειμένα προβλήματα. Τα τεράστια κενά που υπάρχουν δεν είναι απλά νούμερα, έχουν άμεσο αντίκτυπο στη ζωή και την υγεία των ασθενών μας. Παράδειγμα, πρόσφατο το Παπα-Νικολάου, όπου αυτή τη στιγμή υπηρετούν 7 μόνιμοι ειδικοί ανεσιολόγοι σε θέσεις 26, δηλαδή 19 κενά. Τι σημαίνει αυτό για τους ασθενείς, αυτό είναι το σημαντικό. Σημαίνει ότι από τις 11 χειρουργικές αίθουσες που μπορούν να λειτουργήσουν, λειτουργούν μόνο οι 3 με 4 και μάλιστα με την υπεργασία των συναδέλφων. Άρα, λειτουργεί στο 40% των δυνατοτήτων του νοσοκομείου όσον αφορά τα χειρουργεία, αυξάνοντας πολλαπλάσια τις αναμονές που μπορούν να φτάνουν και τα 2 και τα 3 χρόνια για τους ασθενείς. Την ίδια στιγμή, οι προσλήψεις που ευαγγελίζει την κυβέρνηση, που υποτίθεται ότι η υγεία είναι η προτεραιότητά της, δεν φτάνουν ούτε να καλύψουν τις παραιτήσεις. Οι πολιτικοί τους διώχνουν τους γιατρούς από ΕΣΥ, όχι προκλητικά όπως μας λένε ότι οι γιατροί δεν το θέλουν, άγονες δεν είναι οι θέσεις, η πολιτική του τους κατάργησε άγονες, αφού συνειδητά αυτή η νοσοκομεία να ρημάξουν. Είναι πρόκληση να ισχυρίζονται ότι έχουν προτεραιότητα την υγεία των πολιτών, όταν οι 6.500 προσλήψεις που λένε δεν φτάνουν ούτε να καλύψουν τις εξοδοτήσεις και τις παραιτήσεις, πόσο μάλλον τα κενά που είναι πάνω από 20.000 που προλογίζονται. Παράλληλα, συνεχώς ακούμε σαν καραμέλα την επίκληση των εκτάκτων αγών. Με αυτόν τον τρόπο παγιώνουν ελαστικές εργασιακές σχέσεις, βαρά συνεχών μετακινήσεων, υπερεφημέρωση και κατάφορη παραβίαση ακόμα και των στοιχειωδών μέτρων προστασίας για το ωράριό μας κτλ. Πράγματα τα οποία έχουμε καταγγείλει πολλαπλά στο προηγούμενο διάστημα. Από την άλλη, βέβαια, η κυβέρνηση προτείνει σαν λύση τις συμβάσιμοι ιδιώτες, που αποδεδειγμένα μπορούν απλά να καλύψουν τρύπες με παλώματα. Ενώ επίσης προκρίνουν τη δυνατότητα, όπως προκλητικά λένε, για τους γιατρούς του ΕΣΥ να κάνουν ιδιωτικό ιατρείο. Δηλαδή, τι να μετατρέψουν ασθενείς σε πελάτες για να αυξήσουν το εισόδημά τους. Απορρίπτουμε κάθε τέτοιο σχεδιασμό, γιατί αποδεδειγμένα ούτε λύση μπορεί να δώσει, πολύ περισσότερο ενισχύει την εμπορευματική λειτουργία των νοσοκομείων. Παράλληλα, ένα από τα βασικά αντικείμενα για την είσοδο των νέων γιατρών στο ΕΣΥ είναι οι μισθοί που παραμένουν καθυλωμένοι εδώ και 15 χρόνια. Ούτε η κυβέρνηση δεν μπορεί να κρύψει την αλήθεια και το ψελίζει από διάφορα κυβερνητικά στόματα ότι μπορούν να αυξηθούν οι μισθοί των γιατρών. Τους το κάνουν ξεκάθαρο. Άμεσα διπλασιασμός των απολαβών των υγειονομικών είναι η μοναδική λύση για την πραγματική ενίσχυση του ΕΣΥ, για την παραμονή των ήδη υπηρετούντων συναδέλφων και την προσέλευση νέων μαζί με τα υπόλοιπα αιτήματά μας. Ταυτόχρονα, βλέπουμε τις άγριες συνθήκες που επικρατούν στα νοσοκομεία της πόλης, παλιά, πτήρια, κακοσυντηρημένα, δεν καλύπτουν συχνά τις ανάγκες για ασφαλή περίθαλψη.
εγκαταστάσεις επικίνδυνες. Είδαμε πρόσφατα με τον συνάδελφο στον Άγιο Δημήτριο που κινδύνευσε να χάσει τη ζωή του, όπου ολόκληρο τμήμα της οροφής κατέρευσε και από τύχη δεν έχασε τη ζωή του. Ο ίδιος σε πολλά νοσοκομεία λόγω παλαιότητας, όπως καταγγέλνουν πολλοί συνάδελφοι, βρίσκονται σε καθημερινό κίνδυνο, όπως το ψυχιατρικό, όπως το Παπα-Νικολάου και πολλά άλλα. Την ίδια ώρα βέβαια που το ΕΣΥ καταραίει, πολλοί ασθενείς εξαναγκάζονται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, να απευθυνθούν σε μια από τις ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες έχουν θησαυρίσει όλο αυτό το διάστημα από τους ασθενείς που τους έχουν σαν δώρο από το υποστελεχωμένο Εθνικό Σύστημα Υγείας, αλλά και από το ίδιο τον κρατικό προϋπολογισμό που τους επιδοτεί προκλητικά. Αποδεικνύεται λοιπόν περίπτρανα πως το κράτος μπορεί να γίνει πολύ ικανό για τα συμφέροντα των λίγων, τραγικά όμως επιλεκτικά ανίκανο όταν αφορά τα δικαιώματα των πολλών. Αποτυπώνεται άλλωστε και στον προϋπολογισμό που συζητιέται και θα ψηφιστεί το επόμενο διάστημα, που είναι πολύ πίσω χιλιόμετρα από τις πραγματικές ανάγκες του λαού για σύγχρονη υγεία. Να το ξέρουν πως εκεί θα μας δουν απέναντί τους και δεν θα το επιτρέψουν. Όλα αυτά βέβαια δεν πέφτουν από τον ουρανό, είναι αποτέλεσμα διαχρονικών πολιτικών υποστελέχωσης, υποχρηματοδότησης, εμπορευματοποίησης του ΕΣΥ. Θέλουν να χτίσουν το νέο ΕΣΥ με τα ίδια ακριβώς υλικά που το φέραν σε αυτή τη χειρότερη κατάσταση από ποτέ. Γι' αυτό και υπάρχει το χάσμα ανάμεσα στην άθλια κανονικότητα του δημοσίου συστήματος υγείας και τις δυνατότητες που υπάρχουν στον 21ο αιώνα για να απολαμβάνουμε εμείς και τα παιδιά μας σύγχρονες, απολύτως δωρεάν υπηρεσίες υγείας. Έχουμε την δύναμη να το αντρέψουμε. Οι μεγαλειώδεις κινητοποίησεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδος αναγκάζουν τον Υπουργό Υγείας να κατέβει δυο φορές στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, για να κατευνάσει αντιδράσεις. Αναγκάζουν να παρετούν διοικητές, λες και αυτή είναι το πρόβλημα. Στην περιοχή μας, μαζικά συλλαλητήρια σε Έδεσα, Γιαννιτσά, Ξάνθη και αλλού, δείχνουν ότι δεν είναι ανίκητοι. Δεν κάνουμε καμιά έκδοση στις ανάγκες μας, δεν θα γίνει απώλεια συνήθειά μας. Απαιτούμε εδώ και τώρα διπλασιασμό μισθών των υγειονομικών, διπλασιασμό προσωπικού με ταυτόχρονη προκήρυξη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων αναλυτικότητα. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων χωρίς όλες τις προϋποθέσεις. Να μην συγχωνευτεί, να μην κλείσει κανένα τμήμα, καμιά κλινική, κανένα νοσοκομείο. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για το δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτή η πραγματικότητα που μας παρουσιάζουν σαν μονόδρομο δεν έχει καμιά σχέση με τα συμφέροντα των εργαζομένων. Θα βρουν τη μαχητική απάντησή μας μπροστά τους. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα στο πλευρό των ασθενών μας, γιατί έχουμε ευθύνη για την υπεράσπιση της ζωής και της υγείας του λαού. Μπορούμε να βάλουμε φρένο στα εγκληματικά τους σχέδια και θα το κάνουμε.